του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρο Φινοφίτη, εδώ μαζί μας, κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε λίγο να επιλέξουμε όπου να ξεκινήσουμε. Είχαμε μια συζήτηση τώρα την οποία εν μέρει παρακολουθήσατε και μια κοινωνία η οποία τα τελευταία 2-3-24 ώρα βρισκόταν σε μια ένταση και μια συναισθηματική φόρτιση λόγω της ιστορίας με τον Βρέφος. Πρώτα με τον Α τρόπο, τώρα με τον Β τρόπο. Και θέλουμε να σας ακούσουμε ποιο είναι το δικό σας το συμπέρασμα ή προσέγγιση τώρα που το θέμα φαίνεται ότι πάει να βρει το δρόμο του, εάν τουλάχιστον σωστά καταλάβουμε αυτά που μας είπε ο κύριος Νικολάου. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι κάποια ζητήματα που μεταξύ της ουσίας και της ευαισθησίας που πρέπει να επιδεικνύουμε και της δημοσιότητος πρέπει να επιλέγουμε το πρώτο. Γενικά όλοι μας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλοι ανεξάρτητοι. Το δεύτερο είναι, ζούμε σε μια εποχή. Αγριέψαμε όλοι. Είμαστε όπως τα λιοντάρια. Όπως τα λυσσασμένα τα σκυλιά. Περιμένουμε να διαβάσουμε κάτι, ανεξάρτητα αν ευσταθεί ή όχι, να βγάλουμε το όξο στην χολή τα σχόλιά μας. Να καταδικάσουμε, να εκτελέσουμε συνειδήσεις, γονείς, συγγενείς, τους πάντες. Και δεν μιλώ μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Fake or real news. Ξοπίσω οι στρατιές των επώνυμων αλλά και τις πλήστες φορές ανώνυμων διαδικτυακών χρηστών να γίνεται μια ζούγκλα. Ζούμε σε μια εποχή που η κοινωνία θέλει αίμα. Όποιος προσφέρει αίμα κερδίζει δημοσιότητα γιατί δίνει τροφή σε αυτή τη λυσσασμένη κοινωνία που δεν είμαι κριτικός σε αυτό γιατί μπορεί λάθη και παραλήψεις και παθήματα και βιώματα να έκαναν τους απλούς πολίτες την κοινωνία να μην αντέχει άλλο. Έχασε την υπομονή αλλά συνάμα και το μέτρο της. Ναι, τώρα η θέση σας εκ των πραγμάτων με οδηγεί και στα γιατί και στη σχέση που έχει η πολιτική με αυτή την κοινωνία, διότι... Νομίζω έκανα την αυτοκριτική, ναι. Ότι αυτά τα φαινόμενα έχουν τις ρίζες τους. Η αποτυχία του πολιτικού συστήματος, ναι. Οι αποτυχημένες πολιτικές, τα προβλήματα που διωγγούνται στην κοινωνία, όχι μόνο οικονομικά, ναι. Κοινωνικά και άλλα, οδηγούν σε αυτές τις στάσεις. Και δεν είναι το μόνο παρήγορο, ναι. Αγαπητέ μου, είναι απλά, δεν είναι μόνο φαινόμενο της Κύπρου. Λοιπόν, τα παίρνουμε ξανά από την αρχή τώρα. Και θα ξεκινήσουμε από το εθνικό θέμα. Την Τρίτη είναι η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακχιντζή. Είμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης και εκτός, δηλαδή με τους διεθνείς παράγοντες, Ηνωμένα Έθνη κτλ. Και εντός, σε άλλο επίπεδο πολιτικό, διακομματικό, το θέμα με το πλαίσιο Κουτερές και τα πρακτικά. Είχαμε και κάποιες αναφορές από τον κύριο Κοτσά και εσείς πριν μια-δυο μέρες συναντηθήκατε με τον κύριο Ακχιντζή. Έχετε κάποια εικόνα που έχετε αποκομίσει από εκεί? Και κοιτάξτε, δεν κάνω τις συναντήσεις για να έχω βήμα να μιλήσω. Δεν φαντάζομαι ότι κάνετε οτιδήποτε για να έχετε βήμα μετά. Το κάνετε διότι το κρίνετε σωστό. Ναι, απλώς να ξεκαθαρίσω αυτό. Γι' αυτό και δεν πέραν από τη δημοσιοποίηση της συνάντησης είδατε καμιά διαρροή για το περιεχόμενο της συνάντησης, καμιά λεπτομέρεια.
ούτε πριν ούτε μετά. Απλά να εκφράσω την εκτίμηση πως γνωρίζοντας και τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη, χωρίς να βάζω ψηλά τον πύχη, αναμένω ότι μετά από το ναυάγιο στο Κράς Μοντανά, έστω και ένα θετικό μήνυμα θα βγει από αυτή τη συνάντηση, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από τόσο παρατεταμένο αδιέξοδο και με ένα πολλωμένο κλίμα. Όσον αφορά τα του πλαισίου. Επιτρέψτε μας. Θα έρθουμε στο πλαίσιο αμέσως. Ναι. Και θα το πείτε. Είπετε δύο πράγματα. Έστω ένα θετικό μήνυμα θα βγει μετά το παρατεταμένο αδιέξοδο. Το ένα θα δίδει τέλος το άλλο. Δηλαδή το μήνυμα θα δίδει τέλος το αδιέξοδο. Όχι, αγαπητέ μου. Να είμαστε προσγειωμένοι άνθρωποι. Να μην αναμένουμε ότι στις 26 θα γίνει ανακοίνωση και ξεκινά ο επίσημος διάλογος. Μπορεί να ανακοινώσει ότι ξεκινά τον Ιούλιο, ξέρω. Όχι, όχι. Δεν εκτιμώ, δεν βάζω εκεί τον πύχη. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Καλώς. Πάμε στο πλαίσιο Γκουτέρες. Κοιτάξτε. Και όλη αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι και εντός και εκτός Κύπρου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, αλλά την ίδια ώρα γίνονται και περίπλοκα. Γεγονότα. Ο Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε τις απόψεις μέσα σε ένα πλαίσιο στον δείπνο της 30 Ιουνίου. Προφορικά. Άρα αυτές ήταν. Μάλιστα. Τις 4 του Ιούλη δεν έβαλε άλλο πλαίσιο. Επεξήγησε στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αίντε το πλαίσιο που έβαλε στο τραπέζι της 30. Δεν υπάρχει νέο πλαίσιο στις 4 του Ιούλη. Mm-hmm. Επεξήγηση έκανε. Το πλαίσιο ένα είναι αυτό που είπε στο δείπνο στις 30 Ιούνιου. Τώρα, πώς το ερμηνεύει η Τουρκία, η Τουρκοκύπρη, ο οποιοσδήποτε. Μα η κυρία Λούτ, να βάλουμε πιο σοβαρά τα πράγματα, όχι με επίθετα, με τόνους, με τη λογική, αγαπητέ μου πάρη. Ποιος έβαλε το πλαίσιο στις 30 του Ιούνιου? Ποιος? Ο Αντώνιο Γκουτέρες. Δεν είναι αυτός? Ναι, θέλετε να καταλήξετε κάπου, καταλήξτε. Στις 4 του Ιούλη ποιος έκανε τη διευκρίνηση? Ο Αντώνιο Γκουτέρες. Ναι, το αναφέρετε δύο φορές, αλλά και στις δύο. Η Λούτ. Ναι. Η Λούτ απεσταλμένη του Γκουτέρες είναι. Και ο Έσπερμπαρτ Άιτα ήταν απεσταλμένος του και ειδικός απεσταλμένος. Άσε να ολοκληρώσω, αγαπητέ. Ναι, ολοκληρώστε. Δεν χρειάζεται να βρει κατά την άποψή μου ή όχι το σημείωμα το διευκρινιστικό στις 4 του Ιούλη. Στο ίδιο κτίριο είναι. Για το Γενικό Γραμματέα είναι απεσταλμένη. Κάθε μέρα προς τις 4 του Ιούλη. Στο ίδιο κτίριο είναι. Για το Γενικό Γραμματέα είναι απεσταλμένη. Κάθε μέρα και εκ της θέσης της γενικότερα ως αναπληρώτρια γενική γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του γραφείου του Γκουτέρες. Mm-hmm. Ας αφιερώσει δύο λεπτά να το ξεκαθαρίσει μαζί με τον Γκουτέρες και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Κακώς θεωρείτε ότι η πλευρά μας προσπαθεί εδώ και κάποιο διάστημα να βρουν το συγκεκριμένο πρακτικό? Μα ακούσετε τι είπα. Η δική μας πλευρά ξέρει τι λέχθηκε στις 4 του Ιούλη. Mm-hmm. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους και δεν βάζω ούτε ένα ερωτηματικό. Μάλιστα. Για τη διευκρίνηση. Άλλο είπα, mm-hmm, η κυρία Λούτ να πάει να το μιλήσει, δεν βρίσκει, λέει, πρακτικό. Το Γενικό Γραμματέα. Το διευκρίνησε εκείνος. Mm-hmm. Όπως το διευκρίνησε
και τις 4 του Ιούλη, όπως τα είπε και στις 30 του Ιούνιου. Επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση που θα ήθελα να βάλω, να θέσω. Πάτε από τις 30 Ιούνιου στις 4 του Ιούλη και αφήνετε πίσω τις 2 του Ιούλη, εκεί όπου ο πιο στενός του συνεργάτης στο Κυπριακό, ο κύριος Άιντε, μετέφερε εκείνος, τι είπε ο Γενικός Γραμματέας, και κατά την θέση της πλευράς μας, τα μετέφερε λάθος και μάλιστα ήταν και το μόνο άτυπο σημείωμα, γραπτό όμως κείμενο, το οποίο είχε. Δηλαδή, δεν είναι αρκετό ο Γενικός Γραμματέας. Αν ο ίδιος ο συνεργάτης του μεταφέρει κάτι λάθος, δεν χρειάζεται στα επόμενα πρακτικά να δούμε τι μετέφερε ακριβώς. Αυτό είναι γεγονός. Μάλιστα. Ότι στο σημείωμα του Άιντε, τι είπε στο δείπνο της 30 του Ιούνιου, η δική μας πλευρά είχε σωρία παρατηρήσεων. Και η Άλεξη. Είναι εξίσου όμως γεγονός ότι και η τουρκοκυπριακή πλευρά είχε παρατηρήσεις. Άρα, ποιος είναι αυτός που πρέπει να το ξεκαθαρίσει? Ποιος άλλος από τον Αντώνιο Κουτέρες. Τελεία. Τελεία. Τώρα, τελεία λέτε εσείς. Επιτρέψτε μου να βάλω ένα κόμμα την πλευρά της δημοσιογραφίας και να ρωτήσω. Ο κύριος Κουτέρες είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Και εκτός από το να είναι δίκαιος και σωστός, έχει και άλλα πράγματα τα οποία θα παραιτηθεί τον εαυτό του. Μπορεί να μην είναι πολύ πρόθυμος για τον Α ή τον Β λόγο. Επηρεάζονται καμιά φορά από μεγάλες δυνάμεις ή από πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία στην Ιφίλιο. Εάν υπήρχε, ότι γνωρίζουμε και εσείς, εκτιμήσατε πάρα πολύ εκείνη την διαφοροποίηση που έγινε στις 4 του Ιούλη, όπως αυτή αναφέρθηκε και μάλιστα... Θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν θεωρώ διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση. Όχι, καμία διαφοροποίηση. Είναι αυτά που είπε στις 30. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν είναι διαφοροποίηση. Αλλά ήταν διαφοροποίηση η δεύτερη μεταφορά EIT από την πρώτη μεταφορά EIT. Δηλαδή την πρώτη δεν τα μετέφερε σωστά. Τη δεύτερη του τηλεφώνησε 2 φορές του Γενικού Γραμματέα, του εξήγησε, πήρε σημειώσεις και ήρθε και τα είπε σωστά τη δεύτερη φορά. Και αυτά ήταν πλήρως ικανοποιητικά σε βαθμό που πληροφορούμαστε ότι υπήρχε και μια έτσι. Ένα αίτημα να στείλουμε μια επιστολή στο Γενικό Γραμματέα και να του πούμε... Μα σε μένα θα τα πείτε όταν βγήκα. Ναι. Από εκείνη τη μέρα. Ναι. Αλλά και στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο που κάναμε, ναι, όταν επιστρέψα στην Κύπρο. Ότι πρέπει να κάνουμε πρίκα το πλαίσιο Κιουτέρες. Με επιστολή στο Γενικό Γραμματέα. Με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά πάλι... Τυχαία σας το είπαμε επιστολή. Απλά αγαπητέ μου, να ξαναπώ. Ναι. Για να μην χανόμαστε. Ως συνήθως στη μετάφραση. Ζωντανός είναι ο Κιουτέρας. Και είπατε, μα μπορεί να μην έχει τη θέληση. Αν δεν έχει τη θέληση, δεν ξεκινάνε ούτε διαπραγματεύσεις, αγαπητέ. Εάν δεν έχει τη θέληση να πει στη Λουτ και να καταγράψει, ναι, ποιο ήταν το πλαίσιο του της 30ης του Ιούνιου και ούτε έχει τη διάθεση αυτό το απλό πράγμα να κάνει, τότε θα χαμηλώσουμε τον πύχη των προσδοκιών όσον αφορά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Έχουμε και μία σειρά εσωτερικά από προσδοκίες για αυτή τη συνάντηση και, αλλά και επικρίσεις για το... Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιμένει τόσο πολύ στο ότι χωρίς αυτά τα πρακτικά και το πλαίσιο θα είναι λειψή η όρη εντολής. Εμέσως έχετε απαντήσει τώρα ότι θα πρέπει παραμείνουμε, αλλά σε όλες αυτές τις επικρίσεις πολλών κομμάτων υπάρχει κάποια απάντηση, κύριε Πρόεδρε? Θα σας πω, αγαπητέ μου, από τη στιγμή που θα καθοριστούν όροι εντολής και θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, να ξέρουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι ανοιχτού τέλους. Θα είναι επικεντρωμένες σε αποτέλεσμα, όχι μακροχρόνιο. Άρα, πολύ σωστά, θεωρώ... Επιτρέψτε μας, το αντίθετο ανοιχτού τέλους δεν είναι το επικεντρωμένες στο αποτέλεσμα ή το μακροχρόνιο. Είναι το κλειστού τέλους. Δηλαδή θα έχουν χρόνο διάγραμμα. Αγαπητέ μου, έχω πει και πρόσεχα την κάθε λέξη. Μάλιστα.
και το αναφέρει και στην έκθεση του ναι. ο Γενικός Γραμματέας. Μπορεί να έχω διαφορετική άποψη, αλλά οφείλω ναι. να κάνω μια σωστή πρόβλεψη. Mm-hmm. Με βάση και τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, αλλά και με βάση τις επαφές που έχω σε οποιοδήποτε επίπεδο, με τη διεθνή κοινότητα, με τους διπλωμάτες, mm-hmm. με αυτούς που ασχολούνται, που συνεχίζουν να ασχολούνται με το Κυπριακό. Και δεν ξέρω μέχρι πότε mm-hmm. θα συνεχίζουν να ασχολούνται με το Κυπριακό. Άρα, επειδή έκανα αυτή την εκτίμηση, λέω πως κατανοώ και συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι θέλει αυτό το πλαίσιο να είναι όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται η όρια εντολής. Μάλιστα. Διότι θα πάμε σε συνομιλίες, αν θα πάμε, με πολλή ουσία. Ολοκληρώνοντας στη συζήτηση αυτή σήμερα, η αναφορά στο εθνικό θέμα, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι η προσπάθεια για τους υδρογονάνθρακες, είναι οι τουρκικές προκλήσεις στα Στροβίλια, είναι μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και μάλιστα σε μια στιγμή όπου η ExxonMobil φαίνεται ότι είναι δυνατόν να έχει μια σχετική επιτυχία. Σήμερα ο Φιλελεύθερος γράφει πρωτοσέλιδα ότι είναι καλό το κοίτασμα και ότι είναι το μεγαλύτερο που έχουμε βρει και ξέρουμε τι έχουμε βρει μέχρι τώρα. Και θέλουμε ένα σχόλιο από αυτόν. Στροβίλια. Πάλι θα πω την ανάγνωσή μου. Οι Τουρκοκύπροι και τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και ο Ατήλας κάνουν πρόβες. Το τι θα συμβεί αν ο Μηγέννητο αποχωρήσει η Ουμφισίπ. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και τα Στροβίλια, κατά την ταπεινή μου άποψη, ξέρετε, καμιά φορά έχω το δισταγμό να λέω αυτά που βλέπω ή να σιωπώ. Mm-hmm. Πάντα προτίμησα να λέω αυτά που βλέπω με τους δικούς μου φακούς. Mm-hmm. Και την ίδια ώρα να λέω, εύχομαι να τα βλέπω λάθος. Άρα Στροβίλια, πρόβα κάνουν το τι θα γίνει αν αποχωρήσει ο Ουμφισίπ. Υδρογονάνθρακες. Θεωρώ πως γίνεται μια συζήτηση και εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τοποθετήσει εκ μέρων του Τουρκοκυπρίων και Τουρκίας, χωρίς να λαμβάνουμε κάποια πράγματα υπόψη. Ποια είναι τα τρία ζητήματα τριβών? Τι θα γίνει με τα έσοδα? Πού θα θειοχετεύσουμε το φυσικό αέριο? Από πού είναι, ποια η οδός? Ναι. Ναι, ναι. Και το τρίτο, το ερευνητικό πρόγραμμα. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Τι πρόβλημα έχουν οι συμπατριώτες μας οι Τουρκοκύπροι για το ερευνητικό πρόγραμμα? Κάνουμε τις διαδικασίες για να έχουμε έσοδα μετά από 5, 10, 20, 30 χρόνια και αλίμονο σε όλους τους Κύπριους, αν δεν βρούμε τη λύση του Κυπριακού στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια. Δεύτερο, μεγάλη συζήτηση στη Βουλή για το Ταμείο Υδρογόνων Ανθράκων. Όλοι έχουν ιδέες. Εδώ είμαστε όλοι σοφοί και έχουμε και μια νοοτροπία. Μεγάλα ή μικρά κόμματα, την άποψή μας να τη θεωρούμε ως Ευαγγέλιο. Ούτε να κατανοήσουν ότι χρειάζεται να βρίσκεις συνενέσεις. Ναι. Μανιάτικα, μανιάτικα. Καλά, γεωτρήσεις τώρα βγάζουμε. Κάναμε γεώτρηση στο Αφροδίτη το 2011. Είμαστε στο 2019, πέρασαν 8 χρόνια.
και δεν ήρθε σεντ ως έσοδο. Και η Κυπριακή Δημοκρατία τώρα έχει παράλληλα διαδικασία για να αγοράζουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Τώρα τρέχει διαδικασία. Ναι. Για τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια για τις ανάγκες της Κύπρου από οποιαδήποτε χώρα, είτε αφρικάνικη είτε άλλη που έχει φυσικό αέριο. Ή από εταιρείες που έχουν φυσικό αέριο. Και μια διελκυστίνδα στο εσωτερικό για το ταμείο που πρέπει να γίνει, αλλά αφορά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σίγουρα συμφωνώ με την ιδέα ότι πρέπει προς το παρόν να είναι ένα ταμείο που θα μπαίνουν όλα τα έσοδα όταν και εφόσον θα έχουμε, χωρίς καμία αναφορά στο δημόσιο χρέος. Όλα τα έσοδα. Όλα τα έσοδα. Όλα τα έσοδα. Όλα, όλα τα έσοδα. Ναι. Όλα τα έσοδα. Χωρίς όταν αναφορά στο δημόσιο χρέος. Ναι, ναι. Που τα πρώτα έσοδα μακάρι να είναι σε 5 χρόνια. Τα πρώτα. Από τη γεώτηση που κάναμε πριν 8 ναι. χρόνια. Ερχόμαστε τώρα. Πού θα πάει. Πρώτον, πρέπει να έχουμε δεδομένα ποιες είναι οι ποσότητες. Κάναμε την πρώτη γεώτρηση το 2011 στο Αφροδίτη. Μιλούσαμε και δημιουργήσαμε την εικόνα στον κόσμο ότι η Κύπρος έκανε και 3 trains, liquefaction plant, σταθμούς, τρένα, υγροποίησης φυσικού αερίου και δεν είχαμε την υπομονή να δούμε αν έχουμε αναγκαίες ποσότητες. Βγήκαν οι ποσότητες και ξυπνήσαμε στο να δούμε ότι δεν είναι αρκετές για να υποστηρίξουν. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν ποσότητες εξακριβωμένες που να υποστηρίξουν είτε επένδυση υποδομών για υγροποίηση φυσικού αερίου, ούτε μπορούν να στηρίξουν τον αγωγό EastMed, που είναι, και δεν έχουν τελειώσει οι μελέτες κατά πόσον και να έχουμε τις αναγκαίες ποσότητες, είναι οικονομικά βιώσιμος ή τεχνικά κατορθωτός ο EastMed. Θεωρώ ότι... Τότε τι θα υπογράψουν στην Κρήτη το μνημόνιο. Το ερχόμενο μήνα οι τέσσερις. Πολύ καλά κάνουν. Μνημόνιο θα υπογράψουν. Μάλιστα. Αλλά για να μπορέσει αυτό το μνημόνιο να γίνει πράξη, πρέπει πρώτα να βρούμε σημαντικές ποσότητες που να μπορούν να τροφοδοτούν αυτό τον αγωγό και να έχεις και τέτοια συμβόλαια που οικονομικά να είναι βιώσιμος αν πρώτα αποδειχθεί ότι τεχνικά μπορεί να γίνει. Δεν έγιναν εξετάσεις για την μορφολογία του υποθαλάσσιου χώρου από εδώ μέχρι την Κρήτη, από την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο, από την Πελοπόννησο μέχρι την Ιταλία. Εδώ ένα μονοπάτι να κάνουμε της φύσης στο Τρόδος και πρέπει να κάνουμε χίλιες μελέτες. Και περιβαλλοντικές και άλλες. Άρα θεωρώ πως πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα όλοι, όπως προσπαθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στις προσπάθειες να επαναρχίσει ο διάλογος. Και με λυμένο το Κυπριακό λύνονται και πολλά άλλα ζητήματα συμπεριλαμβανομένου και του θέματος του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση και από αυτό, αλλά δεν θα προλάβουμε. Βλέπω την αγαπητή μου Υπουργό της Ναυτιλίας και δεν θα ήθελα να την έχουμε εν αναμονή πολλή ώρα. Ναι, εσύ, πέστε μας τι κατά τη γνώμη σας τρέχει. Τίποτα δεν τρέχει. Και θέλω να το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Δεν θα δεχτώ καμιά αλλαγή. Δεν θα δεχτώ καμιά αναστολή. Στον νόμο. Πληρωμών. Ούτε αναβολή της εφαρμογής. Μάλιστα. Είναι ένα σχέδιο που δεν ήταν το σχέδιο που ήθελα. Γεσί ήθελα. Ναι. Γεσί ήθελα πάντα. Αλλά με μια διαφορετική αρχιτεκτονική. Η πλειοψηφία έκρινε ότι η αρχιτεκτονική που εμείς είχαμε υπόψη μας δεν τη δεχόντουσε. Για χάρη των ασθενών που το οφείλουμε, δεχτήκαμε να ψηφίσουμε κάτι
που δεν ήταν η φιλοσοφία μας. Θέλω να εφαρμοστεί. Χωρίς καμία αλλαγή. Οι πολίτες αρχίζουν την 1η του Μάρτη να πληρώνουν. Προχτές ψήφισα τον προϋπολογισμό του ΑΗ. Θα ψηφίσω για τους κανονισμούς. Ό,τι μας ζητήσει η πολιτεία, ο ΑΗ και ο ΚΙΠΗ θα το έχουν και με το παραπάνω. Και μια άποψη. Ας αφιερώσουν και λίγες περισσότερες ώρες στα γραφεία να προετοιμάσουν το ΓΕΣΥ. Mm-hmm. Και λιγότερες εμφανίσεις στα μέσα. Δεν είναι από τα στούτιο που θα οργανωθούμε σωστά για το ΓΕΣΥ. Mm-hmm. Γιατί την 1η του Ιούνιου, θέλω ο πολίτης που θα αρχίσει να πληρώνει από την 1η του Μάρτη να πάρει τις υπηρεσίες mm-hmm. που του υποσχεθήκαμε όλοι. Θεωρείτε ότι είναι η παρουσία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους κάνουν τον χρόνο να λείπει και να την οργανώσουν σωστά? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, mm. αλλά ένα λέω, ανοίγω το πρωί την τηλεόραση, το ναι. ραδιόφωνο, το μεσημέρι, το απόγευμα, ναι. Παρελάσεις. Mm-hmm. Από όλους. Από mm-hmm. όλους. Mm-hmm. Δεν θα λυθούν από τα στούντια. Να πάνε σε διάλογο. Ναι. Μέσα από το διάλογο. Και ξέρω τι είναι διάλογος, γιατί φορτώθηκα πολλά mm-hmm. στην προσπάθεια να βρίσκω λύσεις. Mm-hmm. Και μέσα από το διάλογο να υπάρχει καλή θέληση για να δώσουμε την ποιοτική υγεία όπως την υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Πάνω απ' όλα ο ασθενής και το δικαίωμά του mm. να έχει την επιλογή του γιατρού της προτίμησής του, και συμπληρώνω. Την επιλογή του γιατρού του δημοσίου την έχει και σήμερα ο φτωχός ο κόσμος. Mm. Εγώ θέλω από την 1η του Ιούνιου τα φτωχά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα να έχουν το δικαίωμα και της επιλογής και τους καλούς γιατρούς και των καλών κλινικών του ιδιωτικού τομέα, που τώρα μόνο είναι mm. προνόμιο των ολίγων, των εχόντων και κατεχόντων, κατά την ορολογία που χρησιμοποιούν κάποιοι συντρόφοι μου. Τέλος, έχετε κλείσει για το ψηφοδιαλτίο για τις ευρωεκλογές. Προσδοκίες και εκτιμήσεις, κύριε Πρόεδρε. Δυνατός δημοκρατικός συναγερμός. Παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι τα πράγματα μέρα με τη μέρα γίνονται δύσκολα και για την κοινωνία και για το πολιτικό σύστημα, πριν 5 χρόνια δώσαμε τη μάχη, πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, κερδίσαμε 2 έδρες, mm. τότε είχαμε και συνεργασία με τον Δημήτρη Σιλούρη που ήταν στο ψηφοδέλτιο, ήταν mm. και η Ελένη Θεοχάρους, όμως και πάλι θεωρώ πολύ ταπεινά ότι έχουμε το καλύτερο ψηφοδέλτιο, είμαστε το κόμμα με διασυνδέσεις στην Ευρώπη που έχει πέρασει ο λόγος μας και μπορούμε να το εξαργυρώσουμε αυτό το λόγο μας για το καλό των εθνικών υποθέσεων της Κύπρου και δεν αφορά μόνο το Κυπριακό. Στόχος λοιπόν, και ποιοτικός όμως το περιγράψατε, και ποσοτικός οι 2 έδρες. Στόχος μας, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ισχυρός, πρώτο κόμμα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη διαφορά από τον όποιο δεύτερο τρίτο και δεν μας νοιάζει για τους τρίτους και τους τέταρτους. Για τις 2 έδρες, είναι εντάξει οι 2 έδρες. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτά που είχαμε με δυνατό δημοκρατικό συνεργασμό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.